Εντάξει, φέρ' τον τώρα πίσω. Παραβίασε πάλι το πρόγραμμα! Τότε πήγαινα να τον φέρεις. Συγγνώμη γι' αυτό, καθηγητά, αλλά δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο με τον αριθμό 317. Είναι θρίαμβος της γενετικής τεχνολογίας. Το εξυπνότερο ζώο! Που έχουμε κατασκευάσει! Αλλά μερικές φορές αντιδρά, λες και το μέρος του ανήκει! Μάλιστα. Ίσως παρακάναμε το καμάρι μας έξυπνο για το δικό του καλό. Φώναξε το Διοικητικό Συμβούλιο, Wilkins. Έχω μια σημαντική ανακοίνωση να κάνω. Πάρε το φάκελο X237 Ρίζα Αλφα. Τι βλάκας. Βαρέθηκα αυτό το μέρος. Αυτό ξαναπες το, Έντι. Δίκιο έχει. Φάγαμε όλη μας τη ζωή εδώ μέσα. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Άρχισα να πλήττω, δεν αντέχω πια εδώ. Τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα. Θα θέλω ελεύθερη τον ήλιο να δω. Να τρέξω, να αναπνεύσω πάλι φρέσκο αέρα. Ωρα, γεια! Δράση, απόδραση. Τέρμα η σκλαβιά. Δράση, απόδραση. Δεν αντέχω άλλο πια. Υπάρχουν τόσα που δεν έχω δει. Πίσω απ' τα κάγκελα αρχίζει η ζωή. Δεν αντέχω άλλο πια το σκοτάδι τη σκλαβιά. Θα φύγω πρώτος, σας το λέω καθαρά. Ωραία! Για... Δράση, απόδραση. Τέρμα η σκλαβιά. Δράση, απόδραση. Δεν αντέχω άλλο πια. Τέρμα η σκλαβιά. Ανυπομονώ να φύγω από εδώ μέσα, Σάσα. Βαρέθηκα να ζω με τους δικούς τους κανόνες. Έχεις δίκιο. Δώσε το σύνθημα. Τρέβο, τι κάνεις! Γιατί είσαι τόσο σπαστικός? Ξεπέρασε το, φίλε. Μετέφρασες το υλικό που κατεβάσαμε από το ίντερνετ για την απόδρασή μας. Si, oui. Ναι, κύριε, έχω τα πάντα. Προγράμματα πτήσεων, κάρτες δρόμων. Όχι, αλλά φεύγω από εδώ μέσα και τίποτα δεν πρόκειται να μου κλείσει το δρόμο. Φοβόμουν ότι δεν το έλεγες αυτό. Λοιπόν, να δραπετεύσουμε αμέσως, ζητάω. Πονάω και έχω αρχίσει να μαδάω. Μας βασανίζουν! Μας ταΐζουν άπλες τροφές! Κάνε κρύο! Βρωμάει! Καιρός για αποφάσεις τολμηρές! Ωραία! Δράση, απόδραση, τέρμα η σκλαβιά! Ωραία! Δράση, απόδραση, δεν αντέχω άλλο πια! Θέλω να δω τον ουρανό ξανά, να τρέξω ελεύθερη ψηλά στα βουνά! Να βγω απ' το κλουβί, να ζήσω μια ζωή που να μου αξίζει, σας το λέω ξανά! Yes, yes, yes και εσύ. Yes, το ράπτο κρουμί. Yes, yes, yes και εσύ. Yes, το ράπτο κρουμί. Δράση, απόδραση. Yes, yes, yes και εσύ. Δράση, απόδραση. Yes, το ράπτο κρουμί. Δράση, απόδραση. Δράση, δράση, απόδραση. Τώρα είπονε. Ακούστε να όλοι σας. Ησυχία, παρακαλώ. Σας έχω άσχημα νέα. Λυπάμαι που θα σας ανακοινώσω ότι η κυβέρνηση σταμάτησε τη χρηματοδότηση αυτού του εργαστηρίου. Δεν το πιστεύω, μα γιατί, είναι άδικο. Τρέβορ, γιατί οι άνθρωποι αναστατώθηκαν, μετάφρασέ μας. Κινδυνεύει δουλειά μας. Δηλαδή, τι θα γίνουμε τώρα εμείς. Ησυχία! Τόσα χρόνια. Θα μείνουμε χωρίς δουλειά. Ησυχία! Μα δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε. Συγγνώμη. Λοιπόν, συγγνώμη. Λοιπόν, το εργαστήριο κλείνει σε μία εβδομάδα.
Το πρόγραμμα Έξυπνα Πλάσματα σταματάει. Τα τελευταία γενετικά πειράματα θα συγκεντρωθούν, θα μελετηθούν και θα μπουν στο αρχείο. Μετά ξέρετε τη διαδικασία. Σκίστε τα και ξεχάστε τα. Δεν έγιναν ποτέ. Αυτά. Δεν έγιναν ποτέ. Αυτά. Τόσα χρόνια δουλειά, τόσε προσπάθειε, όλα αυτά τα πάλι στα μένα. Λοιπόν, φίλε, είναι καλό νέο ή όχι? Και εμείς τι θα απογίνουμε τώρα? Γρηγόρ, σίγουρα αυτό είπαν οι άνθρωποι. Ναι, σίγουρα, είπαν. Hasta la vista, baby. Τρέβορ, άκου τι λένε. Ακούγεται σημαντικό. Wilkins, να σου συστήσω τον κυνηγό. Εσύ και η ομάδα σου θα συνεργαστείτε με τον κυνηγό για την απομάκρυνση των ζώων. Είναι ειδικό στο χειρισμό τέτοιον δυσχερών καταστάσεων. Δώσ' του ό,τι σου ζητήσει. Θα ξεκινήσουμε την απομάκρυνση από αύριο. Τι έχουμε εδώ? Κυνηγιά, έλα να σε ξεναχύσω στο εργαστήριό μας. Είπα χρηματοδότηση. Μια άλλη λέξη για τα λεφτά. Το θέμα είναι ότι το εργαστήριο κλείνει σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, σε μια εβδομάδα, τι συμβαίνει αυτό? Εγώ λέω να αποδράσουμε. Και εμείς που θα πάμε? Και τι θα κάνουμε? Σκεφτείτε το. Τέρμα οι κανόνες, τέρμα τα κλουβιά, τέρμα τα ηλίθια κολπάκια. Ποιος συμφωνεί μαζί μου? Εγώ. Ησυχία, σταματήστε. Σιωπή, σιωπή. Μαξ, πες τους να σταματήσουν. Σταμάτα τη φασαρία. Πάρε την προβοσκίδα σου, ελέφαντα. Κάνε τότε τη δουλειά σου. Σε προειδοποιώ. Δεν θέλω να φύγω. Ακούστε με και ηρεμήστε. Αυτό μπορεί να είναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Όλα είναι μια χαρά. Καλά, πού ζεις εσύ? Έτσι, τα συνεχή σου ξεσπάσματα είναι πάρα πολύ ενοχλητικά. Να περιμένεις να έρθει η σειρά σου. Λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε για το χορό που θα οργανώσουμε. Απίστευτο. Ο Τιτανικός βουλιάζει και αυτός εδώ φτιάχνει τις καρέκλες. Ας το να μιλήσει, γκρινιάρη. Δουλειά σου εσύ. Ο Έντι θέλει προσοχή. Η ίδια παλιά ιστορία. Θέλετε να πεθάνετε? Θα μας παραδώσουν σε ένα κυνηγό. Κυνηγό! Σε κυνηγό. Και αυτός ο κυνηγός, ποια ήταν η λέξη, θα μας απομακρύνει. Ξεκινώντας από αύριο. Αύριο τον είδα με τα ίδια μου τα μάτια και ήταν πολύ τρομακτικός. Πρέπει να φύγουμε και μάλιστα το βράδυ. Έντι, το Συμβούλιο των Γερόντων αποφάσισε ήδη ότι το σχέδιο απόδρασης που καταστρώσατε εσύ και ο Τρέβορ... Κι εγώ βοήθησα. Δεν εκπλήσωμε. Αυτό το σχέδιο δεν είναι μόνο αναξιόπιστο, είναι και πολύ επικίνδυνο. Αν οι επιστήμονες δεν μας χρειάζονται άλλο, θα μας ελευθερώσουν. Ο Μαξ έχει δίκιο. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κακοί. Πλάκα μου κάνεις! Από ποιο πλανήτη κατέβηκες, φίλε μου? Πρέπει να φύγουμε με κάθε τρόπο. Πρώτα δαγκώνουμε και μετά ρωτάμε. Ποτέ! Εμείς δεν χρησιμοποιούμε βία. Είστε πολύ νέοι για να καταλάβετε. Και εσύ είσαι πολύ γέρος για να καταλάβεις. Αρκετά, Έντουαρντ! Δεν έχεις ιδέα πως είναι έξω από το εργαστήριο. Όλη σου τη ζωή την έζησες εδώ. Και δεν σκοπεύω να πεθάνω εδώ. Λέω να το σκάσουμε. Είσαι καλά. Όμως έχεις περισσότερο, Έντι. Μα πώς τι σου λέω, Έντι. Δεν αφορά μόνο εσένα, Έντι. Θα περιμένουμε. Τέλος η συζήτηση. Καληνύχτα σε όλους. Ίσως οι άνθρωποι μας φροντίσουν. Ναι, θα μας φροντίσουν μια χαρά. Έντι, αν κατάφερνες να φύγεις από εδώ, πού θα πήγαινες? Στο φοβερότερο μέρος του κόσμου. Εκεί όπου κανείς δεν θα σου λέει τι να κάνεις. Εκεί όλα τα ζώα είναι ασφαλή. Και τους συμπεριφέρονται πολύ καλά. Και πού είναι αυτό? Βρίσκεται στην Ινδία. Λέγεται Ιμαλάια Γιουάσα. Ιμαλάια Γιουάσα, δεν το ξέρω. Αλήθεια? Πες μας την ιστορία, Σάσα. Είναι αγαπημένη. Ναι. Ούτε κι εγώ ξέρω την ιστορία. Θέλουμε να την ξανακούσουμε. Αφήστε την να την πει. Μακριά εκεί που αγγίζει η γη, δειλά τον ουρανό.
και το φως γλυκά φιλιά παντού σκορπά. Περιμένει μια φιλοξενή, μια χώρα μαγική, κατά πράσινη ελεύθερη πλατιά. Πάμε εκεί, στα γαλάζια ποτάμια, μας αξίζει μια άλλη ζωή. Εκεί που κάθε πλάσμα ελεύθερο θα ζει, ελάτε ας ξεκινήσουμε μαζί. Μας καλεί μια φιλοξενή χώρα, μας καλεί, ξεκινώ. Εγώ ένα σπίτι ζεστό να βρω. Α, ναι, ο μύθος του Ιμαλάια Γιουάσα. Η μητέρα μου μου μιλούσε για αυτό το μέρος. Τον λάτρευα αυτό το μύθο. Δεν είναι μύθος, είναι πραγματικό μέρος και θα πάμε εκεί. Εκεί που κάθε πλάσμα ελεύθερο θα ζει. Μια φιλοξενή χώρα, με καλή, ξεκινώ φεύγω τώρα. Περιμένω τόσο καιρό, ήρθε η ώρα, πρέπει κι εγώ. Πρέπει σ' άλλη χώρα, όχι εδώ. Σ' άλλη χώρα με άλλο ουρανό. Ένα σπίτι ζεστό. Ίσως να μην μπορώ να αλλάξω ούτε τη γνώμη του συμβουλίου, αλλά ούτε και τη δική μου. Θα πηδήξω τον τοίχο και με όποιο τρόπο μπορώ θα φτάσω στα Ιμαλάια Γιουάσα. Ποιος είναι μαζί μου? Είναι ωραίο όνειρο, Έντι. Ελπίζω κάποτε να βγει αληθινό. Σάσα! Τρέβορ, σε χρειαζόμαστε. Έλα. Ναι, βέβαια. Αλλά ίσως οι γέροι να έχουν δίκιο. Τι πειράζει να περιμένουμε? Αν περιμένουμε, θα πεθάνουμε. Ωραία, πότε φεύγουμε? Πριγκίπισσα, θα δώσει ένα χεράκι. Εντυπωσιάστηκα. Ζήλια. Καλή έξυπνα, κύριε Μποντ. Αποκλείεται, Τρέβορ. Μα τα χρειάζομαι. Είναι οι προσωπικές μου ανάσεις. Το βρήκα. Θα σε αφήσω να πάρεις όσα χωράνε στις τσέπες σου. Είσαι μια μαϊμού, εσύ. Ομορφιά και μυαλό. Τα έχω και τα δύο. Μην το ξεχνάς αυτό. Έντι, καλή τύχη. Μην ανησυχείς, θα δεις. Θα γυρίσουν. Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζεις. Ναι. Θες να βάλουμε ένα στοιχηματάκι? Δεν το νομίζω. Άκου. Αν κερδίσεις, δεν θα σε ξανασπρώξω με την προβοσκίδα μου. Κι αν χάσω... Τότε θα σε σπρώχνω συνέχεια. Ξέχνα το. Σε καταλαβαίνω. Είσαι λίγο κότα, όχι κουκουβάγια, μια κότα. Δεν είμαι κότα. Κότα. Θα σταματήσεις, ούτε σωστά δεν το κάνεις. Θες να ακούσεις μια κότα? Ούτε μια κότα δεν μπορείς να κάνεις. Θα συνεχίσεις αυτό το κοκοκοκοκο. Δέχομαι το ηλίθιο στοίχημά σου μόνο και μόνο για να σταματήσει το κοκοκοκο. Και ας κερδίσεις το καλύτερο ζώο. Ναι. Καλά τα πάμε, Έντι. Φτάσαμε στο διπλανό δωμάτιο. Κάνε πίσω και θαύμασε τον ειδικό.
Ένα αεροπλάνο του στρατού φεύγει για Μαϊάμι σε 23 λεπτά. Θα μπούμε μέσα, αλλιώς να μην με λένε Έντι ο φοβερός. Είναι θαύμα που το κεφάλι του χωράει στο τούνελ. Σάσα, πρόσεχε την πόρτα. Τρέβορ! Τρέβορ, έλα εδώ! Έχουν εκείνες τις νόστιμες ροζ καραμέλες. Πολύ αστείο. Ποιο είναι του Γουίλκινς? Δεν ξέρω, Έντι. Μήπως είναι η κουρτίνα 1, μήπως η κουρτίνα 2 ή μήπως είναι το κουτί που κρατάει η Μέρη. Λυπάμαι. Είναι η κουρτίνα 3. Ένα λεπτό θα κάνω. Είδες, τι σου είπα! Wiggins, κωδικός Ewok. Ewok! Τι ηλίθιος! Oh, άλλαξε το κωδικό! Τέλεια! Η εκδίκηση είναι δική μας! Για να σκεφτώ! Δεν έχουμε ώρα! Σάσα, όχι! Μήπως ξέχασα να σας πω ότι είναι μυστική απόδραση αυτή? Γιατί, λες να μας άκουσε κανείς? Βρήκα το γενετικό σου λάθος. Το κεφάλι σου έχει τρύπα και έχει πάρει πολύ αέρα. Ρόμπερτ, εδώ ο αρχηγός. Άραψε το λαμπάκι ασφαλείας, τι τρέχει? Τίποτα δεν τρέχει. Λάθος συναγερμός, ήταν... Over. Ρόμπερτ, έχεις κρυώσει, δεν ακούγεσαι καλά. Ναι κύριε, είμαι ένα άρρωστο πουλί. Άτομο. Για σύνεξε. Πες το. Κάτι ακόμα κύριε. Επειδή ξέχασα τον κωδικό, δεν απενεργοποιείται το σύστημα ασφαλείας. Θέλω να πάω τουαλέτα. Πάλι. Άλλος Ρόμπερτς, αλλά αυτή τη φορά θα σε αναφέρω. Γρήγορα από εδώ. Θα είμαστε ελεύθεροι στο επόμενο λεπτό. Ας εδώ. Ως εδώ και φτάνει. Η σκλαβιά μας κάνει. Φτάνει πια ως εδώ. Μακριά από εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι σίγουρα μια πολύ αρνητική επιπλοκή. Αν το μάθουν οι ανώτεροι, θα πέσουν σίγουρα κεφάλια. Αυτοί οι τρεις ήταν πρωτότυπα ενός νέου επίπεδου της γενετικής εξέλιξης. Μπορεί να είναι εξυπνότεροι, γρηγορότεροι και δυνατότεροι από πολλούς συναδέλφους σου. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Αν πέσουν σε λάθος χέρια... Wiggins, μην ανησυχείς. Έχω καλά νέα. Ξέρουμε που πάνε αυτά τα τρία ζώα. Πώς τα καταφέρατε αυτά? Είχα την ιδέα να εμφυτεύσω συσκευές εντοπισμού σε αυτά τα ζώα σε περίπτωση που συνέβαινε αυτό που συνέβη. Με αυτό θα ξέρεις πού είναι και πόσος χρόνος σου μένει. Τι εννοείς? Εννοεί ότι έχεις μόνο 80 μέρες πριν σταματήσει το σήμα. Τα μικροτσίπ που εμφυτέψαμε σε αυτά τα ζώα διαρκούν μόνο 80 μέρες πριν καταστραφούν. Θα είμαι σαφής. Η δουλειά σου είναι να τα βρεις και έχεις 80 μέρες να το κάνεις ή όλα τελείωσαν. Μην ανησυχείς. Θα τα βρω. Να τα βρεις. Αυτά τα πλάσματα δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα. Χρησιμοποίησε όποια μέσα θέλεις. Αλλά ό,τι και να κάνεις, αυτό το πρόβλημα πρέπει να τακτοποιηθεί. Και αν δεν τα καταφέρει, αν δεν τα βρει μέσα σε 80 μέρες... Μετά θα χαθούν για πάντα ή κάποιος άλλος μπορεί να τα βρει πρώτος. Πρέπει να το μάθει ο στρατός. Θα το μάθει. Αλλά τώρα χρειαζόμαστε διακριτικότητα. Μια μεγάλη έρευνα θα τραβήξει την προσοχή. Εξάλλου κάτι μου λέει ότι ο κυνηγός δεν θα μας απογοητεύσει.
ημερολόγιο κυνηγού, μέρα πρώτη. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Αν κινηθώ γρήγορα, θα καταφέρω να τα πιάσω πριν προλάβουν να πάνε μακριά. Διάλεξες το πιο αργό αεροπλάνο του στρατού, Έντι. Με auto-stop θα πηγαίναμε πιο γρήγορα. Από εδώ και πέρα θα ταξιδεύουμε με δημόσια μέσα μεταφοράς. Μια μικρή βόλτα στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι και μετά γίναμε καπνός. Α, μισό τα αεροπλάνα. Έχει κανείς σας τσίχλα. Ακούσε με τώρα, Τρέβορ. Θα πας μπροστά για ανίχνευση εδάφους, εντάξει. Α, ναι. Όχι! Εκείνος ο τύπος, ξέρεις εκείνος ο τύπος, ο κυνηγός! Προχωρήστε, εγώ θα κερδίσω χρόνο. Εμπρός! Διέξοδο! Καλύτερα να παραδοθούμε! Ελάτε, ελάτε! Βοήθεια! Αν δεν ηρεμήσεις, θα σε ηρεμήσω εγώ! Έχασε, αλλά να είμαστε πιο προσεκτικοί στην επόμενη στάση μας. Και ποια θα είναι αυτή? Η Ινδία, φυσικά. Αυτό το πλοίο λέγεται πέρασμα στην Ινδία. Το ήξερα. Τι έγινε, τι... Στις βάγκες, πρώτα παπαγάλι! Ει, φιλάρες, τι χαμπάρια! Πρόσεχε, Τρέβορ, το μεγάλο κακό τέρας έρχεται να σε πιάσει. Ωραία, πολύ ωραία! Μη σας γίνουμε βάρος, αλλά όταν σταματήσετε να γελάτε εις βάρος μου, μπορεί κάποιος να με κατεβάσει από εδώ! Φιλάρα, είσαι πολύ αστείος τελικά! Ποιον είμαι! Σας διασκεδάζω! Οι φίλοι μου με λένε Μάρλα! Τζάβα! Ρόουζ! Περιμένω! Με λένε Έμεραλντ, αλλά εσύ λέγε με όπως θέλεις! Ου, πάνω του! Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε! Σας σπίτι σας! Το πλοίο μας, πλοίο σας! Τέλεια! Είμαι ο Έντι, αυτή είναι η Σάσα και ο κρεμασμένος είναι ο Τρέβορ. Γλύκας είσαι εσύ! Ναι, μωρό μου! Γλύκας, ναι! Για παπαγάλος! Ξέρετε, πού είμαστε! Πόσο μακριά είναι τα Ιμαλάια, Γιωάσα! Ποια? Δεν τα έχω ξανακούσει. Μπορείτε να μάθετε πόσο μακριά είναι η Ινδία. Ναι, φίλε. Τώρα. Τώρα. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει, κατούλες, θα τους το πω εγώ. Δεν ξέρω γιατί βιάζεστε. Ξέρετε, η ζωή είναι ένα ταξίδι. Και δεν έχει σημασία που πας, αρκεί να απολαμβάνεις το ταξίδι σου. Για δέστε. Φιλενάδα κούλα, ρε! Και τώρα η Μάρλα! Είναι εύκολο! Κάνε πάντα αυτό που νομίζεις σωστό! Μη φοβηθείς να φευθείς τις ζωής, τις λίγες χαρές, και ξέρουν αν
τώρα άκου προσεκτικά. Να είσαι εσύ όπως θέλεις εσύ, γιατί το θες εσύ. Μην ακούς τους δειλούς, ζεις για σένα όχι για αυτούς. Άσε λοιπόν τα μαλλιά σου ελεύθερα. Υπέροχα μικρή μου. Μα γιατί να ζεις με ενοχές, ασχημένες και μικραίνεις τη ζωή σου. Χαλάρωσε, ηρέμησε. Αυτή είναι η φιλοσοφία Ράστα, κορίτσια. Τι να φας, λες το θέλω κι ορμάς. Μη φοβηθείς να φερθείς τη ζωή. Τις λίγες χαρές και ξέρουν αυτές τι είναι σωστό. Κούλαρα μωρό μου. Ω ναι, η ζωή μοιράζει εκπλήξεις νέες. Συνταγές, νέες συγκινήσεις πάρε όσες θες. Να είσαι εσύ, μάθε εσύ όπως θέλεις εσύ. Γιορτή, περνάμε τη διόρυγα του Παναμά και πάμε προς το νησί του Πάσχα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε? Άνοιξη! Νότια θάλασσα! Πόρτι! Να είσαι εσύ όπως θέλεις εσύ και όχι άλλοι. Νιά-νιά. Α, πάμε νότια. Σε λάθος κατεύθυνση. Την πατήσαμε! Ημερολόγιο κυνηγού, μέρα 14η. Παραλίγο θα τα έπιανα στο νησί του Πάσχα. Πρέπει να τα βρω πάση φυσή. Ωραίες γατούλες! Πού είμαστε? Αυτό το τροπικό μέρος είναι ένας απόμερος παράδεισος από άσπρες παραλίες και κρυστάλλινα νερά. Ρέμισε, Σάσα! Ξέρεις τώρα, να είσαι εκεί που είσαι όταν είσαι εκεί. Πεινάω! Άκου, Τρεύ, έχω μια ιδέα. Γιατί δεν πετάς μέχρι το νησί να φέρεις τίποτα να φάμε? Για άκου, αν η κυρία θέλει να φάει, να πάει... Με μεγάλη μου ευχαρίστηση πηγαίνω. Τα λέμε. Γεια! Είναι σκληρό να είμαι εγώ. Δεν με σέβονται καθόλου. Αυτή την κρίκα θα με πεθάνει. Γεια σας! Α, λείπει πολλή ώρα. Δεν ξανά στείλα παπαγάλο σε δύσκολη αποστολή. Α, τραβήξαμε άγκυρα. Για πού το έβαλες? Να βρω το φίλο μου. Θα χάσουμε το πλοίο. Αυτός μπορεί να πετάξει. Όχι αν χτύπησε ή αν έμπλεξε. Α, αυτός ο παπαγάλος θα με πεθάνει. Μπορείτε να μου ξεφρουδίσετε τα σταφύλια. Ωραία, μπράβο, τα αγαπημένα μου. Πάτη τρελό, τη ζωή μου έτσι θα ζήσω. Σκέπτομαι να ζήσω πάντα εγώ. Συνεχίζω. Πάτη τρελό, κάτι ακόμα θα ζητήσω. Θέλω να με κάνουν αρχηγό. Γλέντι και φυκέ χορός, ποιος να το πιστέψει. Μα τι κόσμος είναι αυτός, σας το λέω, με έχουν μαγεύσει. Βρήκα λοιπόν την τύχη, φοβερή, το πιο τρελό νησί. Ο ηλίθιος μας ξέχασε εντελώς. Να του το θυμίσω εγώ ή προτιμάς εσύ? Λέω να πάω πιο κοντά. Τραγουδάω στην μπανιέρα, τη νησί τρελό μπανιέρα. Αυτό το μέρος είναι φοβερό. Τρίψε εδώ, τρίψε εκεί. Εδώ, εκεί, εδώ, εκεί, εδώ, εκεί. Πρόσεχε, φίλε. Ήρθε η ώρα για τζακούζι. Ελπίζω το νερό να μην είναι μπουζί. Είσαι σφινής. Κούκλα είσαι με αυτό το κόκαλο. Ζωή, γιορτή, τρελή. Ας χορέψουμε όλοι. Μπουμ τσικα μπουμ τσικα μπουμ μπουμ μπουμ. Μπουμ τσικα μπουμ τσικα μπουμ μπουμ μπουμ. Μπουμ τσικα μπουμ τσικα μπουμ μπουμ μπουμ. Ελάτε, μπουμ τσικα μπουμ μπουμ μπουμ. Α, θα το ψήσουν. Του αξίζει, του βλάκα. Τσάσα. Προσκυνήστε και ημίστε τον μεγάλο παπαγάλο. Πάμε, πρέπει να τον σώσουμε. Προσκυνήστε. Πολύ ζεστή! Ένα ποτάκι ακόμα!
γλέντι και φυκέ χορός, ποιος να το πιστέψει. Μα τι κόσμος είναι αυτός, σας το λέω με έχουν μαγέψει. Προσκυνήστε. Κάτι δεν πάει καλά. Βοήθεια! Βοήθεια! Τρέμορ! Δώσε ένα γεράκι! Τρέμορ! Βοήθεια! Τρέμορ! Τρέμορ! Παγιδευτήκαμε! Ναι! Τι θα κάνατε χωρίς εμένα? Είσαι σίγουρος? Έχε μου εμπιστοσύνη! Μπες μέσα! Τελευταία φορά που σε εμπιστεύτηκα! Είσαι τυχερός που ήρθα από ό,τι σε έσωσα! Συγγνώμη! Εγώ δεν ήρθα! Ενώ ήσουν τόσο καλή! Βρήκα αυτό που πάντοτε ζητούσα! Έντι, κάτι τρέχει! Το ξέρω! Τράβα κουμπί! Να κρατηθούμε, δεν είπες? Ημερολόγιο κυνηγού μέρα 32. Πάντα είμαι ένα βήμα πριν από αυτά. Όπως φαίνεται, είναι πιο δύσκολο από ό,τι είχα φανταστεί. Θα εξερευνήσω το νησί μήπως και βρω στοιχεία. Μακάρι να ήμουν πίσω στο εργαστήριο. Θέλω την κούνια μου. Θέλω τα βιβλία μου. Θέλω το MTV μου! Πάλι έπινες θαλασσινό νερό! Τα κάγκελα της φυλακής μου μου φαίνονται μια χαρά τώρα! Wow! Είναι η πρώτη φορά που θυμήθηκα το εργαστήριο! Τι λες να κάνουν ο Μαξ και οι άλλοι? Εγώ πάντως δεν το σκέφτομαι καθόλου, φίλοι μου! Είμαι μια πολύ ευτυχισμένη μαϊμού που βρίσκεται μακριά από εκείνο το άθλιο μέρος! Πιστέψτε με! Στεριά! Καιρός ήταν! Σιβηρία! Ναι! Στη Ρωσία! Όχι! Στη Χαβάη! Δεν με νοιάζει που είμαστε! Χαίρομαι που βγήκαμε από εκείνη τη βάρκα! Θα γίνω ξυλάκι! Παγωτό! Βέρν! Ιούλιος Βέρν! Ναι, δεν καταλαβαίνετε! Το όνομά μου δεν είναι Ιούλιος Βέρν. Έτσι έλεγαν τον τύπο που έγραψε το βιβλίο. Αυτό, σύντροφοι, είναι το μέσο διαφυγής μας. Τέλεια. Τρέβορ, ξέρεις ρώσικα? Είστε πολύ τυχερό σήμερα. Μιλάω πάρα πολύ καλά αγγλικά. Δόξα τω Θεώ. Θα μπορούσατε να τους πείτε ότι θέλω να αγοράσω προμήθειες για το ταξίδι μου.
Αυτό είναι πολυβούσκι γαμνασίσκι. Θα αργήσουν πολύ. Τι τους είπες? Τους είπα ότι θέλει να παλέψει στη λάσπη με τον δυνατότερο χωρικό και μάλιστα θα τους πληρώσει. Ας με σταματήσει κάποιος. Ο Παλαιστής γύρισε. Σταματήστε αμέσως. Σε πιάσα. Γυρνώ πίσω. Δεν μπορώ να γυρίσω. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Αντίο, φιλάρες. Η μέρα 43 ήμουν πολύ κοντά, αλλά και πάλι μου ξέφυγαν. Αυτά τα ζώα είναι πολύ πιο έξυπνα από όσο φανταζόμουν. Βαρεμάρα, ανία, πλήξη, βαριέμαι, δεν αντέχω, βαριέμαι μέχρι θανάτου. Γιατί δεν πας μια βόλτα? Χιούστον, έχουμε πρόβλημα. Τι τρέχει? Τίποτα, να, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλύτερα είναι από τέλεια, ναι. Πολύ περίεργος μου φαίνεσαι. Εγώ, τι εννοείς, το αερόστατο είναι μια χαρά. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο άσχημα. Γλιτώσαμε παρατρίχα. Πού πήγανε όλοι? Το ξέρω αυτόν τον ήχο. Τι είναι? Είναι ο παράδεισος, φίλοι μου. Είναι τέλειο. Ταξιδεύουμε όλο τον χρόνο. Θα μείνουμε άλλη μια εβδομάδα στο Πεκίνο. Κίνα? Μετά πάμε Αυστραλία. Δεν θα έφευγα με τίποτα. Γιατί άλλωστε, είμαι ο Σταρ. Wow. Σκέφτηκες να μπει στο τσίρκο? Συνέχεια ψάχνουν για νέα ταλέντα. Είσαι καλό σε κάτι? Πλάκα μου κάνει. Είναι ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος. Είστε πολύ τυχεροί. Τρελαίνει κόσμο, μα αυτό το θέμα πρέπει κανείς να το δει. Τι να σας πω, εγώ με λόγια φτωχά, πως μπορείς να περιγράψεις τα φανταστικά. Δείτε το, πείτε το και στους φίλους πείτε το. Γίνατε μάρτυρες μια χαρά. Είδατε, μείνατε, αφωνή απομείνατε. Τέτοια τρέλα φίλε, έλα αν το δεις θα τρελαθείς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο show του Έντι. Πρωταγωνιστής ο ένας και μοναδικός Έντι. Με καλεσμένο για αυτή την εβδομάδα τον Έντι. Και τώρα ο Έντι. Τι κι αν γλιστράει, τολμάει, δεν τα παρατάει. Ξεκινάει, προχωράει, με τον κίνδυνο μιλάει. Παράτατα. Πείτε το, πείτε το και στους φίλους πείτε το. Γίνατε μάρτυρες μια χαρακής. Είδατε, μείνατε, απομείνατε. Τέτοια τρέλα φίλε, έλα αν το δεις θα τρελαθείς. Ξεκινάει κι αν γλιστράει, προχωράει, δεν κολλάει. Με τον κίνδυνο μιλάει. Αν το δεις θα τρελαθείς. Σίγουρα.
Είσαι θεός, αγόρι μου! Θεός! Ό,τι θες δικό σου! Παπούτσια του τένις, το δικό σου talk show! Ο κόσμος είναι η μπανάνα σου! Έντι, καλή δουλειά! Δεν είναι κούκλος! Για ηρέμησε, Σύμπα! Ποια είπε Σύμπα, κοντούλιακα! Θα μου λείψετε πολύ! Όχι, όσο θα μας λείψεις εσύ, φίλε! Να είσαι σίγουρος! Θέλω κάτι να σας πω, παιδιά. Θα μείνω στο τσίρκο. Τι θα κάνεις? Τι είναι αυτά που λες? Βρήκα το στοιχείο μου, παιδιά! Τα στραφτερά φώτα, το χειροκρότημα του κόσμου, είναι στο αίμα μου! Α, τα έχασε τελείως! Το ήξερα τι θα συνέβαινε! Α, θα ταξιδέψω σε όλα τα μέρη του κόσμου! Έντι, δεν είναι καλύτερα από το εργαστήριο! Είναι! Δεν έχεις ιδέα! Θα είσαι κλεισμένο στο κλουβί και θα κάνεις ανόητα κόλπα! Έχεις τυφλωθεί από τα φώτα και δεν βλέπεις! Τα έχει χάσει! Τα έχει χάσει εντελώς! Τρέβορ, δεν είμαι τρελός! Είμαι χαρούμενος! Τόσο χαρούμενος που δεν ξέρεις τι σου γίνεται, φιλαράκο! Το πήρα απόφαση! Θα μείνω! Και τα Ιμαλάια, Γιουάσα! Το όνειρο για το νέο μας σπίτι! Το δικό μου το βρήκα! Όχι, εσύ πουλήθηκες! Γίνεται αυτό που λες πάντα, Έντι. Τίποτα δεν μπαίνει στο δρόμο σου, ακόμα και οι φίλοι σου! Σάσα! Πάμε, Τρέβορ! Αυτό το μέρος μου βρωμάει! Θα τα ξαναπούμε, φίλε. Σάσα, πιστεύεις ότι ο Έντι... Τι σου έχω πει? Σωστά. Θα είμαστε καλύτερα χωρίς αυτόν. Σιγά μην το χρειαζόμαστε. Ναι, κυρία μου, τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα τώρα. Όλα είναι περίφημα. Θα πεθάνουμε! Τουρίστες. Μπορεί να τον υπνώτησαν. Γίνονται αυτά. Τι? Θες να με φοβήσεις, σωστά? Σωστά. Ξαναγύρισα κοντά σας! Στάσου, εμένα με ξέχασες! Πώς πάει, Σάσα? Δεν είμαι και καλά. Θα μπορούσε κάποιος από εσάς να με βγάλει από εδώ. Ο τύπος μου σπάει τα νεύρα. Μας πλησιάζει! Είναι καλός! Για να δούμε τώρα πόσο καλός είναι!
αδρεναλίνη μου χτύπησε κόκκινο! Oh. Oh, συγγνώμη, είσαι καλά? Μη φοβάσαι, έχω ακόμα 7 ή 8 ζωές. Η ατσαλένια γάτα έπεσε πάνω σε κρυπτονίτη. Ξέρεις, Άσα, δεν μπορείς πάντα να νικάς. Λοιπόν, Έντι, νόμιζα ότι σου άρεσε να είσαι στάρ. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι? Μπορεί να μου άρεσε το τσίρκο και στο τσίρκο να άρεσα εγώ, αλλά πήρα ένα πολύτιμο μάθημα, φίλοι μου. Α, για την αφοσίωση και την φιλία? Όχι, το φαγητό ήταν απέσιο. Φίλοι. Μερολόγιο κυνηγού ημέρα 70. Τα έχασα στην Κίνα, αλλά τα εντόπισα στην Ευρώπη. Έχω μια ιδέα για το που κατευθύνονται, αλλά πρέπει να βιαστώ. Ο χρόνος κυλάει, και αν δεν τα βρω σύντομα, μετά θα είναι πάρα πολύ αργά. Τι πρέπει να κάνω για να βρω κρέας να φάω? Γιατί στα φορτηγά που μπαίνουμε δεν μεταφέρουν κρέας? Ακούστε! Έκανα κάτι υπολογισμούς. Με το ρυθμό που ταξιδεύουμε, θα φτάσουμε στην Ινδία του χρόνου. Γι' αυτό έχω μια πρόταση. Να πετάξουμε! Όχι, 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 εγώ, όχι, 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 ούτε για λεπτά δεν το κάνω. Όχι, λυπάμαι. Αποκλείεται! Μ' ακούει κανείς σας? Είπες κάτι, Τρεβ? Pardon moi, monsieur Spumet. Monsieur Spumet. Spumet λένε, εντάξει. Μα φυσικά. Βρίσκομαι εδώ με τον Αμερικανό rockstar Spume που πετάει για Βερολίνο για τη συναυλία της περιοδίας του των 80 ημερών. Spume, θα μπορούσες να πεις στους ακροατές για τα παράξενα κατοικίδια ζώα σου? Όχι, 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 μωρό μου, δεν είναι κατοικίδια, είναι ακολουθή μου, ξέρεις, κολλητή μου. Έρχονται παντού μαζί μου. Θα αλλάξουμε το πρόγραμμα του πιλότου και μπουμ! Ο κύριος Rockstar θα δώσει συναυλία στο Νέο Δελχή! Μακριά από εδώ! Πώς εδώ και φτάνει! Η σκάρτα μας κάνει! Φτάνει, φτάνει, πιάσε εδώ! Μακριά από εδώ! Σας είπα ότι θα σας έφερνα εδώ. Ιμαλάια. Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Σας παρακαλώ, μην με πειράξετε. Τι κοιτάς εσύ? Κανέναν, κύριε, κυρία. Μα τι λέω? Τι βλέπω εδώ? Τι βλέπω εδώ? Αυτή είναι... φίλη σου? Γρήγορη είσαι, αλλά σε κατάλαβα από μίλια μακριά. Γύρνα πίσω και μάθε τα βασικά, αδέρφουλα, γιατί αυτό είναι το τελευταίο δωρεάν μάθημα. Μπου! Αφήστε με μόνη. Είδατε το βλέμμα εκείνης της αντιλόπης? Ήταν τρομοκρατημένη. Εντάξει, το παραδέχομαι ότι ήταν σκληρό. Αλλά μη φοβάσαι, σίγουρα δεν είναι όλοι σαν τη λεοπάρδαλη. Αλήθεια? Μπορεί η λεοπάρδαλη να ήταν επί της υποδοχής στα Ιμαλάια, Γιουάσα. Άρα γιατί να τρώνε τα πουλιά εδώ πέρα? 3 μέρες έχω να φάω. Πάλι καλά που δεν πεινάω καθόλου. Έτσι είναι λοιπόν στη φύση. Σκοτώνεις ή σκοτώνεσαι. Δεν έχει σχέση με αυτό που φανταζόμουν. Α, ηρέμησε. Δεν θα τα παρατήσουμε τώρα.
Επιτέλους, φιλικά πρόσωπα. Ώρα να πιάσω φιλίες. Τι θες? Ποια είναι η φίλη σου? Ξέρεις, είμαι γεννημένος ηγέτης και ψάχνω για φίλη. Και από ό,τι βλέπω, σας χρειάζεται κάποιος με ηγετικά προσόντα εδώ πέρα. Ώστε έτσι νομίζεις. Μη φοβάσαι, μαζί μου είναι τα παιδιά. Τι κάνετε? Με λένε Έντι. Αγέλαστη. Εδώ είναι τα Ιμαλάια Γιουάσα. Τα ποια? Ιμαλάια Γιουάσα. Ταξιδεύουμε πολλές μέρες για να φτάσουμε εκεί. Ξέρει κανείς σας τα Ιμαλάια Γιουκουάουα? Γιουάσα είναι. Ιμαλάια Γιουάσα. Και πώς είναι αυτό το μέρος? Αυτά τα Ιμαλάια Τσιουμπάκα. Γιουάσα! Ό,τι πεις. Πρέπει να το έχεις ακούσει. Είναι το μέρος που όλα τα ζώα είναι ελεύθερα και ασφαλή και υπάρχει πολύ φαγητό. Α, αυτό το μέρος. Γιατί δεν το λέγατε πιο πριν? Είναι μετά τη στροφή. Δεν θα το χάσετε. Ακολουθήστε τα φώτα. Hey, αν βιαστείτε, μπορεί και να προλάβετε το βραδινό μπουφέ. Είσαι και χιουμορίστας, ε! Τώρα κατάλαβα. Έχετε το άρωμα των ανθρώπων πάνω σας. Είστε ζώα της πόλης. Δεν είμαστε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε. Τα ζώα της πόλης δεν τα πάνε καλά στη φύση. Παιδιά, πείτε το εσείς. Βολτάρετε, φιλαράκια, σαν το σπίτι σας. Αλλά ο τόπος αυτός είναι δικός μας, εμπρός. Πάρτε δρόμο δίχως λόγια πολλά. Αν έχετε ερωτήσεις... Δεν έχουμε απαντήσεις. Εγώ θυμώνω πολύ, δεν κρατιέμαι. Ευγενικά σας το λέμε. Δρόμο από εδώ. Δεν έχετε θέση εδώ. Να φύγετε. Δεν μοιάζετε με μένα. Φύγετε. Δρόμο από εδώ. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Φύγετε! Τι νομίζατε? Ότι θα πιανόμασταν αγκαλιά και θα γλεντούσαμε? Δεν είστε αρκετά σκληροί για να επιβιώσετε εδώ. Και αυτή η γη που ψάχνετε, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει. Είναι ψέμα! Μα τι ανοησία να έρθείτε από τόσο μακριά. Σε έναν τόπο που δεν σας θέλει και ανήκεις αλλούς τελικά. Σας άρεσε το περιβάλλον. Λυπούμεθα, ανήκεις άλλον. Για πάρτε δρόμο πριν θυμώσω και σας πληγώσω. Υπάρχει ένα μέρος, τα Ιμαλάια Γιουάσα, όπου τα ποτάμια είναι γαλάζια, σαν τον ουρανό. Ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Εσύ και ο ωραίος σου μύθος. Αλήθεια, δηλαδή εγώ φταίω? Δεν το νομίζω, Τρέβορ. Εγώ είμαι ένας αθώος ακόλουθος. Παραλίγο να σκοτωθούμε εξαιτίας σου. Ηρεμήστε. Εγώ φταίω για όλα. Εγώ είμαι αυτός που σας έφερε εδώ. Αν θέλετε να κατηγορήσετε κάποιον, κατηγορήστε εμένα. Δεν μας ανάγκασες να έρθουμε μαζί σου. Πιστέψαμε, όπως κι εσύ. Ποιον θέλαμε να κοροϊδέψουμε? Δεν είμαστε άγρια ζώα. Ποτέ δεν θα γίνουμε. Λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο τώρα? Αυτό ήταν. Όλα τελείωσαν. Λάθος. Αυτός είναι. Ποιος αυτός? Αυτός! Πού? Θυμήστε μου να ευχαριστήσω τον τύπο που έγραψε τον νόμο του Μέρφη. Α, κοιτάζει προς το μέρος μας. Να φύγουμε από εδώ. Σταθείτε. Δεν μπορεί να μας δει.
Οι άνθρωποι δεν βλέπουν στο σκοτάδι. Ό,τι κάνει θα το κάνει το πρωί. Αλλά πώς ξέρει ότι είμαστε εδώ? Α, καλά, είμαι πολύ ηλίθιος. Κοιτάξτε, κοιτάξτε αυτό που κρατάει. Μας εντόπισε ηλεκτρονικά. Το ξέρω πως το έχω ξαναπεί, αλλά θα πεθάνουμε. Όχι, δεν θα πεθάνουμε. Θα βρούμε όπλα για να μηνθούμε. Κατάλαβα. Δηλαδή, όπως έλεγε πάντα ο Μαξ... Το σκηνί τραβιέται και από τις δύο πλευρές. Μπράβο! Και οι τρεις μαζί θα νικήσουμε αυτό τον κυνηγό στο δικό του παιχνίδι. Έτοιμοι! Θέλω να σας πω ότι είστε... οι καλύτεροι φίλοι που είχα. Έντι, είμαστε οι μόνοι φίλοι που έχεις. Σάσα! Καλή τύχη, μωρό μου. Τον είδες? Σου λέω, καπετάνιε, δεν βλέπω ούτε τρίχα του. Στάσου, το παίρνω πίσω. Ήρθε! Έλα, δεν μπορώ να τρέξω πιο αργά. Αλλά βρήκε το στόχο της. Έτσι, μπράβο. Συνέχισε να ψάχνεις. Ο εχθρός έρχεται, διοικητά. Όπου να είναι θα εμφανιστεί, κύριε. Έχει εγκλωβιστεί. Ο μόνος δρόμος για να φύγει είναι η γέφυρα. Έντι, νομίζεις πως κάνουμε το σωστό? Δεν έχουμε επιλογή. Δεν γίνεται να μας κυνηγάει μια ζωή. Τρέβορ, φύλα σκοπιά και πες μας πότε θα εμφανιστεί. Έλα, κράτα για λίγο ακόμα. Τι, γιατί σταμάτησε? Τρέβορ, δεν έχουμε χρόνο. Και τώρα? Έλα, εντόπισε τη θέση μου, ανόητε! Πάω να δω τι τρέχει. Στο σχέδιο, τι να κάνω? Θα τα καταφέρεις, Τρέβορ. Πρέπει να το κάνεις. Ναι. Εντάξει, έφυγα. Ένα, δύο, τρία. Επίδεση. Έλα εδώ, κοντρούλιακα. Έλα να με πιάσεις. Κάτι τρέχει! Έντι, εγώ... Νομίζω πως μάλλον το παράκανα! Ετοιμάσου! Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ!
Σας παρακαλώ, μη με πειράξετε. Τι κάνεις, Σάσα, άσε το σκηνή, τώρα. Είσαι τρελή. Ή αυτός ή εμείς. Oh, δεν καταλαβαίνεις, Έντι. Τώρα κι εμείς γίναμε σαν κι αυτόν. Κουνιέται! Είναι ζωντανός! Πάμε! Λέτε να είναι καλά. Κοιτάξτε το πρόσωπό του. Μάλλον φαίνεται φιλικός. Ιμαλάια, USA. Α. USA. Α. Ιουάσα. Ιουάσα. Δεν είναι USA, είναι USA! Είναι USA! Τι είναι USA? Δεν είμαι σίγουρος τι σημαίνει, αλλά αυτός ο τύπος είναι από τα Ιμαλάια USA, τα οποία προφέρονται κανονικά USA. Το πιάσατε? Ναι, όχι. Δηλαδή, ο κυνηγός είναι... Όχι, δεν είναι καρ κυνηγός. Το όνομά του είναι κυνηγός. Jack κυνηγός. Λοιπόν, τι χαμπάρια, Jack? Δεν... Θα σας πειράξω. Εσύ. Ναι. Εγώ, Ταρζάν, εσύ, Τζέιν. Δεν τα λέμε πιο γρήγορα. Ποιος είσαι? Το όνομά μου είναι Τζακ. Α! Οι φωνές δεν βοηθάνε. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τους ανθρώπους. Πολλές φορές ούτε κι εγώ. Λοιπόν, ποιος είσαι και γιατί ήθελες να με σκοτώσεις? Δεν ήθελα να σας σκοτώσω. Αχα! Και το όπλο? Βέλη αναισθησίας. Δεν τα χρειαζόσουν, ανόητε. Δεν το ήξερα. Μα, για στάσου, θες να πεις ότι δεν προσπαθούσες να μας ξεπαστρέψεις, να μας σκοτώσεις δηλαδή? Να σας ξεπαστρέψω, όχι, όχι. Αυτό μόνο ο καθηγητής Μπέρκ θα το έλεγε. Πώς να σας το πω, ο καθηγητής Μπέρκ είναι... Ηλίθιος! Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να είσαι γενετικά εξελιγμένος για να το καταλάβεις. Εγώ δεν εργάζομαι για αυτόν. Δουλεύω για ένα δρυμό, τα Ιμαλάια USA. Εδώ και χρόνια προστατεύουμε είδη που κινδυνεύουν, όπως εσείς οι τρεις, ας πούμε. Κινδυνεύουμε! Ο καθηγητής Μπέρκ δεν ενδιαφέρεται για το τι θα σας συμβεί, αρκεί να μην πέσετε σε λάθος χέρια. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν να σας πιάσουν. Και αυτοί δεν νοιάζονται αν θα είστε ζωντανά ή νεκρά. Θέλουν μόνο το DNA σας. Δεν θα το πάρουνε ποτέ! Το θέλω, δικό μου είναι! Δεν είχα σκοπό να σας πειράξω. Ήθελα να είστε ασφαλοί. Και πώς ξέρουμε ότι μας λες την αλήθεια? Δεν το ξέρετε. Αλλά σας δίνω το λόγο μου. Για στάσου λίγο. Τι λέει, τι λέει? Τι θέλει, τι σου λέει? Με εμπιστεύεσαι? Τι, δεν καταλαβαίνω. Με εμπιστεύεσαι? Απόλυτα. Έντι. Ναι. Ωραία. Θα έρθουμε μαζί σου, Τζακ κυνηγέ. Ωραία. Πάμε σπίτι. Πάμε εκεί, στα γαλάζια ποτάμια. Μας αξίζει μια άλλη ζωή. Εκεί που κάθε πράγμα.
ποιοι ήρθαν! Στο έλεγα! Στο έλεγα ότι θα γυρίσουν! Μαξ! Καλώς τους! Μαξ! Μάλλον έκανα λάθος για πολλά πράγματα. Τώρα το καταλαβαίνω. Καλώς ήρθες, Έντι. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας. Καλώς ήρθατε! Ξέρεις κάτι, μπορεί να ορίμασε μετά από αυτό. Είμαι σίγουρος. Ίσως έχεις δίκιο. Μιλώντας για δίκιο, πιστεύω ότι κέρδισα το στοίχημα. Ποιο στοίχημα? Στοιχημάτισες ότι δεν θα ξαναγυρνούσαν, το ξέχασες. Και αυτοί γύρισαν. Όχι. Είπα ότι δεν θα ξαναγυρνούσαν εκεί. Όχι εδώ. Όταν σε είδα για πρώτη φορά, σκέφτηκα ότι ήσουν σίγουρα δικηγόρος. Πάντα παίζεις με τις λέξεις. Και τι σημαίνει αυτό? Θα σου πω εγώ τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το πείραγμα αρχίζει. Όχι. Μη με σπρώχνεις. Τράβα την προμόσχεδα σου. Τράβα τη. Θα κάνω λεφτά από την άκη μου και θα σε καρκαλίσω. Ας τη με είπα. Τράβα πιο εκεί. Έλα τώρα. Περιμένω τόσο καιρό. When you worry, chill out, be cool. That's a Rasta rule, girls.